Είμαστε εδώ λοιπόν σήμερα για τον καλό ύπνο. Ο ύπνος παίζει κέριο ζωτικό ρόλο για την καλή μας υγεία και την ευημερία μας. Όταν εξασφαλίσεις για τον εαυτό σου ύπνο αρκετό σε ποσότητα και καλό σε ποιότητα, στις σωστές στιγμές της ημέρας θα καταφέρεις να θωρακίσεις την ψυχική σου υγεία, τη σωματική σου υγεία και την ποιότητα της ζωής σου. Ο τρόπος που αισθάνεσαι τις ώρες που είσαι ξύπνιος έχει άμεση σύνδεση με το πώς κοιμήθηκες το προηγούμενο βράδυ. Αν λοιπόν ο ύπνος σου δεν είναι καλής ποιότητας, θα αισθάνεσαι κουρασμένος. Και αυτό με τη σειρά του μπορεί να επηρεάσει και τη διατροφική σου συμπεριφορά. Σαν παράδειγμα, να σε οδηγήσει σε υπερφαγία, σε αναζήτηση διέγερσης, π.χ. καφέ, ζάχαρη κτλ. Τα ξέρουμε αυτά. Μπορεί επίσης να σου προκαλέσει ανεπιθύμητα συναισθήματα. Βαριά διάθεση, θλίψη, να σε κάνει ευερέθιστο, κακοδιάθετο ή και ακόμα να σε οδηγεί σε ξεσπάσματα θυμού. Επιπλέον, ο κακής ποιότητας ύπνος είναι ένας βασικός παράγοντας που σε κάνει λιγότερο παραγωγικό. Πάνω απ' όλα όμως επιβαρύνει την υγεία σου, επηρεάζοντας αρνητικά το μεταβολικό και ανοσοποιητικό σύστημα. Στον αντίποδα, ο καλός ύπνος σε ωφελεί με τους εξής συγκεκριμένους τρόπους. Διατηρεί την καρδιά σου υγιή και δυνατή. Μειώνει τις φλεγμονές στον οργανισμό σου, γιατί ξεκουράζεσαι. Σε κρατάει έτοιμο για δράση. Ξεκουράζει το εγκέφαλο και είναι πιο alert, οπότε βελτιώνει και τη μνήμη σου. Σε πολλές περιπτώσεις μειώνει, θέλει προσοχή αυτό, να εμφανιστεί η κατάθλιψη ως πιθανότητα. Βοηθά πολύ στην ανάπλαση του εγκεφάλου, των ζωτικών οργάνων και του οργανισμού σου γενικά. Το βράδυ, στη διάρκεια του ύπνου, γίνεται κυρίως αυτή η λειτουργία της ξεκούρασης των ζωτικών οργάνων. Ο καλός ύπνος λοιπόν δυναμώνει το ανοσοποιητικό σου σύστημα. Θα σε βοηθήσει να έχεις λιγότερο στρες όταν κοιμάσαι καλά. Είναι σίγουρο αυτό. Και μακροπρόθεσμα επιμηκύνει το προσδόκιμο της ζωής μας. Ο διαλογισμός που θα μοιραστώ εδώ μαζί σας, ή για να το πω καλύτερα, θα μοιραστώ μαζί σας μία άσκηση για καλύτερο ποιοτικό ύπνο, βασίζεται στο διαλογισμό και θα σας βοηθήσει να ηρεμήσετε το νευρικό σας σύστημα βαθιά. Κάντε τον με ηρεμία και ακούστε προσεκτικά τις οδηγίες σε αυτό το διαλογισμό. Αν κάνετε την άσκηση συστηματικά, θα καταφέρετε σίγουρα να μειώσετε το στρες. Θα κάνετε επομένως μια πρακτική που θα φέρει περισσότερο ποιότητα στην καθημερινότητά σας και θα σας βοηθήσει να έχετε ένα καλό και ποιοτικό ύπνο. Γνωρίζω ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που αντιμετωπίζει προβλήματα με τον ύπνο του εκεί έξω και ψάχνει τρόπους που θα τον βοηθήσουν να κοιμάται καλύτερα, και αυτό ήταν το έναυσμά μου για να κάνω αυτό το βίντεο. Μπορείτε να κάνετε την πρακτική πριν κοιμηθείτε ή, αν θέλετε, κατά τη διάρκεια της ημέρας να κάνετε ένα διάλειμμα για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας. Μπορείτε να κάνετε αυτή την πρακτική σαν ένα power nap, όπως το λέμε. Εύχομαι να το κάνετε γιατί θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Ακόμα όμως και αν ήδη κοιμάστε καλά, μπορείτε να ωφεληθείτε κάνοντας αυτή την άσκηση, γιατί θα εκπαιδεύσει το νευρικό σας σύστημα να ηρεμεί και να ξεκουράζεται βαθιά. Κάντε το και περιμένω να μου πείτε στα σχόλια πώς σας φάνηκε ή τι διαφορές μπορεί να παρατηρήσετε αφού ξεκινήσετε, και συγκρίνετε το με το πριν και το μετά. Καλή σας απόλαυση. Μπορείς λοιπόν να ακούσεις αυτή την άσκηση, το διαλογισμό, την ύπνωση, είτε στη διάρκεια της ημέρας, όταν μπορείς να κάνεις ένα διάλειμμα, είτε τη νύχτα, όταν είσαι έτοιμος να αφαιθείς σε ένα βαθύ, ήσυχο ύπνο. Ξεκινώντας λοιπόν, βεβαιώς ότι βρίσκεσαι σε μια πολύ άνετη θέση, ιδανικά ξαπλωμένος. Και σίγουρα σε ένα σημείο που ξέρεις ότι δεν θα ενοχληθείς. Άπλωσε το σώμα σου. Τα πόδια ελεύθερα. Τη λεκάνη. Τον κορμό. Τα χέρια δίπλα στο σώμα. Ή πάνω στην κοιλιά. Η ώμη χαλαρή ελεύθερη. Το κεφάλι. Άφησε το σώμα σου ξαπλωμένο. Πάρε μια μεγάλη αναπνοή, τραβώντας όσο περισσότερο αέρα μπορείς και απλώς άφησε τον να φύγει. Επίτρεψε στον εαυτό σου μια ακόμα γεμάτη και όμορφη αναπνοή, αφήνοντας τον τώρα ήρεμα, απαλά, χωρίς να σπρώξεις τον αέρα έξω. Πάρε μια ακόμα ανάσα, στο δικό σου χρόνο, όσο πιο γεμάτα μπορείς, κρατώντας τη για μια στιγμή, και άφησε τον αέρα να φύγει. Όμορφα.
άρχισε τώρα εστιάζοντας τη δεξιά σου παλάμη. Χαλάρωσε την δεξιά σου παλάμη και τα δάχτυλα. Χαλάρωσε κάθε δάχτυλο, ένα προς ένα. Χαλάρωσε το δεξί σου καρπό, τον πύχη, τον αγκώνα. Χαλάρωσε το δεξί μπράτσο και όλο μέχρι πάνω τον ώμο. Χαλάρωσε τον ώμο. Το δεξί κορμό μέχρι το δεξί γοφό. Χαλάρωσε τον. Χαλάρωσε το δεξί σου πόδι. Από το μυρό, στη γάμπα, μέχρι το δεξί αστράγαλο και το πέλμα. Κάθε δάκτυλο στο δεξί πόδι το αφήνεις σιγά σιγά, αργά αργά, να χαλαρώσει. Φέρε τώρα την επίγνωσή σου στη δεξιά πλευρά του λαιμού σου, χαλάνοντάς τον. Άφησε τους ήχους που ακούς να είναι σαν μικροσκοπικά κύματα χαλάρωσης που πηγαίνουν προς το δεξί σου αυτή. Ολόκληρη δεξιά πλευρά του κεφαλιού σου χαλαρώνει τώρα πλήρως. Ο δεξιός εγκέφαλος χαλαρώνει, επιτρέποντας τη δημιουργικότητά σου να είναι πλήρως προσβάσιμη. Ολόκληρη δεξιά πλευρά σου είναι απόλυτα ήρεμη και χαλαρή. Ο ύπνος είναι εύκολος για σένα όταν νιώθεις χαλαρός. Ωραία. Άρχισε τώρα να εστιάζεις στην αριστερή παλάμη. Χαλάρωσε την αριστερή παλάμη και το χέρι σου. Χαλάρωσε κάθε δάκτυλο, ένα προς ένα. Χαλάρωσε τον καρπό σου, τον πύχη, τον αγκώνα. Χαλάρωσε τον αριστερό δικέφαλο, τον μπράτσο, μέχρι και πάνω στον ώμο. Χαλάρωσε τον αριστερό σου ώμο και από εκεί προς τα κάτω, στον κορμό, στον αριστερό γοφό. Χαλάρωσε το. Χαλάρωσε τον αριστερό μυρό, τη γάμπα, μέχρι το πέλμα. Κάθε δάχτυλο στο αριστερό πέλμα το αφήνεις εντελώς. Φέρε τώρα επίγνωση στην αριστερή πλευρά του λαιμού σου, χαλαρώνοντάς τον. Και άφησε τους ήχους που ακούς να είναι σαν μικροσκοπικά κύματα χαλάρωσης που πηγαίνουν στο αριστερό αυτή. Ολόκληρη η αριστερή πλευρά του κεφαλιού σου χαλαρώνει πλήρως. Ο αριστερός σου εγκέφαλος χαλαρώνει, επιτρέποντας τη λογική σου, στον ορθολογισμό σου να είναι πλήρως προσβάσιμος. Ολόκληρη η αριστερή πλευρά σου είναι απόλυτα ήρεμη και χαλαρή. Και αυτό σε φέρνει ακόμα πιο κοντά στο να κοιμηθείς. Έτσι. Τώρα φέρε την επίγνωσή σου στην πλάτη σου, ξεκινώντας από το πίσω μέρος του κεφαλιού σου. Άφησε το βάρος της πλάτης του κεφαλιού σου να δημιουργήσει χαλάρωση. Το πίσω μέρος των ώμων χαλαρώνει. Οι ώμοι και οι ομοπλάτες χαλαρώνουν πλήρως. Ολόκληρη η άνω πλάτη είναι πλήρως χαλαρή. Η σπονδυλική σου στήλη χαλαρώνει, ξεκινώντας από το ναυχένα, αργά, κάτω, ωστό, χαλαρώνοντας το νευρικό σύστημα που τρέχει μέσω της σπονδυλικής στήλης.
υπάρχουν 33 οστά στη σπονδυλική σου στήλη και το κάθε ένα από αυτά χαλαρώνει ένα προς ένα. Ένα προς ένα. Ωραία. Έτσι. Το κάτω μέρος της πλάτης σου, η μέση, χαλαρώνει, ηλεκάνει, καθώς πιέζεις την επιφάνεια την οποία είσαι. Τα ισχύα, οι γλουτοί, χαλαρώνουν. Το πίσω μέρος του ποδιού σου χαλαρώνει μέχρι τους αστραγάλους. Ελεύθερο. Και αυτό σε κάνει να νιώθεις χαλαρός και ενσταγμένος. Έτσι. Ήρεμα. Ωραία. Και τώρα γύρισε την επίγνωσή σου στον μπροστινό μέρος του σώματος, σε μία σάρωση του μπροστινού σώματος, ξεκινώντας από το μέτωπό σου. Πολλοί από εμάς κρατάμε ένταση στα μέτωπά μας. Άφησε το μέτωπό σου να μαλακώσει, να λιώσει, να απλώσει, αφήνοντας τις ρητίδες έκφρασης τώρα να ισιώσουν. Αυτό χαλαρώνει επίσης το μετωπιό φλοιό του εγκεφάλου, τον τόπο της δημιουργικής σύνθεσης. Χαλάρωσε τα μάτια σου τώρα και παρατήρησε ότι κάνουν μικροσκοπικές κινήσεις. Αυτές οι κινήσεις ονομάζονται ταχεία κίνηση των ματιών, που σου επιτρέπει να χαλαρώσεις ακόμα περισσότερο. Και τώρα παρατήρησε την άκρη της μύτης και πως περνάει ο αέρας μέσα από αυτή. Άφησε αυτή τη ροή να σε χαλαρώσει. Χαλάρωσε το στόμα και τη γλώσσα σου. Χαλάρωσε το λαιμό σου. Κατεβαίνοντας, χαλάρωσε ολόκληρους τους πνεύμονες. Την καρδιά σου. Χαλάρωσε τα πλευρά και το στομάχι. Άσε όλα τα ζωτικά όργανα να χαλαρώσουν. Το σηκώτι, το πάνκρεας, τη σπλήνα, τα νεφρά. Ολόκληρο το πεπτικό σύστημα χαλαρώνει. Όλα τα αναπαραγωγικά όργανα είναι εντελώς, πραγματικά, χαλαρά. Μέχρι τις άκρες των ποδιών σου χαλαρώνεις, μέχρι τις άκρες των δακτύλων σου χαλαρώνεις. Έτσι. Κάθε μέρος του σώματός σου είναι τόσο χαλαρό τώρα, τόσο ήρεμο τώρα. Και απλά απόλασε αυτό το συναίσθημα της πλήρους χαλάρωσης για λίγο. Τώρα πρόκειται να χαλαρώσεις το σώμα σου για ακόμα μία φορά, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Ένα πλήρως χαλαρωμένο σώμα κάνει τον ύπνο να έρχεται εύκολα και χωρίς σκόπο. Κάνε γροθιά με τα δύο χέρια σου και σφίξε όσο πιο δυνατά μπορείς. Δώσε τάση για 5 δευτερόλεπτα. Και μετά άφησε την εντελώς. Αυτό ονομάζεται τάση ή ένταση. Από την ένταση, λοιπόν, στην έκσταση. Από την τάση στη χαλάρωση. Την πλήρη, απόλυτη χαλάρωση.
Τάση λοιπόν σε ολόκληρα τα χέρια σου. Δώσε τάση κάμπτοντας κάθε μη στα χέρια, τεντώνοντας για 5 ολόκληρα δευτερόλεπτα. Και απελευθέρωσε εντελώς. Τώρα τάση στο στήθος και στους κοιλιακούς σου, κρατώντας το για 5 ολόκληρα δευτερόλεπτα. Και χαλάρωσε το στήθος. Χαλάρωσε τους κοιλιακούς. Τάση στη λεκάνη και τους γοφούς, κράτοντας την ένταση σταθερά για 5 δευτερόλεπτα. Και χαλάρωσε αυτή η περιοχή. Τάση στα πόδια σου όσο περισσότερο μπορείς. Κράτησε αυτή την ένταση για 5 ολόκληρα δευτερόλεπτα. Και απελευθέρωσε εντελώς τους μισθοποδιών. Χαλάρωσε τα πόδια σου. Και τέλος, τάση στα πέλματά σου όσο περισσότερο μπορείς. Κράτημα. 2, 3, 4, 5 και χαλάρωσε τα πέλματά σου. Ωραία. Έχοντας κάνει αυτό, έχεις ενεργοποιήσει και στη συνέχεια απενεργοποιήσει κάθε μη στο σώμα σου, προκαλώντας βαθιά και διαρκή χαλάρωση. Τώρα σταμάτησε να κάνεις οτιδήποτε. Μην κάμπτες, μην δίνεις τάση ή μην χαλαρώνεις τίποτα. Μην ενεργοποιείσαι ή μην ξεκουράζεις οποιαδήποτε περιοχή. Απλά άφησε τον εαυτό σου να είναι. Άφησε το σώμα σου να προσαρμοστεί σε οτιδήποτε κρίνει εκείνο απαραίτητο. Άφησε το σώμα σου να έχει πλήρη ελευθερία από τη σκέψη. Άφησε το σώμα σου να έχει τον έλεγχο τώρα για να θεραπεύσει ό,τι χρειάζεται να θεραπευτεί ή να ενεργοποιήσει ό,τι χρειάζεται να ενεργοποιηθεί ή να αναπαύσει τώρα ό,τι χρειάζεται να ξεκουραστεί. Θα κάνει ακριβώς ό,τι χρειάζεται τώρα, χωρίς τη συνειδητή σου προσπάθεια. Αυτή είναι η φυσική κατάσταση του σώματός σου όταν αφήνεις τώρα το μυαλό σου να απομακρυνθεί από αυτό. Όταν το μυαλό σου φύγει από τη μέση, το σώμα σου μπορεί να αναλάβει με τρόπους θαυμαστούς αλλαγή ορμονών, χημικών, συχνοτήτων, την ίδια τη δομή του κάθε κύτταρου. Αυτό είναι ο ύπνος. Αυτό είναι η ξεκούραση. Αυτό είναι ύπνος. Ο ύπνος επιτρέπει στο μυαλό μας να αφήσει το σώμα έτσι ώστε να μπορεί να αναγεννηθεί. Για ώρα τώρα, για πολλή ώρα, άφησε το σώμα σου. Άφησε το σώμα σου να κάνει ό,τι ξέρει να κάνει καλύτερα. Να ξεκουραστεί. Να αναγεννηθεί. Να κοιμηθεί. Άφησε το. Άφησε το να κοιμηθεί. Άφησε το.